Η συζήτηση με την πρόεδρο του Κίναλ είχε γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η κυρία Γεννηματά είχε ρωτήσει τον πρωθυπουργό αν έχει σκεφτεί κάποιο όνομα για πρόεδρο Δημοκρατίας. Και πράγματι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί την Τετάρτη για το Μέτσοβο, όπου θα περάσει μερικές ημέρες στις γιορτές. Σήμερα το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός είχε τον εξής διάλογο με τους δημοσιογράφους. Μητσοτάκης, βουνό είχα πει θα πάω και στο βουνό θα πάω, δημοσιογράφος, πρέπει όμως να κατεβείτε από εκεί με την πλάκα με το όνομα. Ο πρωθυπουργός γέλασε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ως τα τέλη του 2019 θα έχει σίγουρα επιλέξει ποιος θα διαδεχθεί τον Προκόπη Παυλόπουλο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ή αν θα παραμείνει ο ίδιος πρόεδρος. Από τα ονόματα που κυκλοφορούν για τη θέση του Προέδρου κανένα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στο E-Εφημερίδα. Τελευταία ακούστηκε και το όνομα της Ευρωβουλευτού της Νιδέλτα και πρώην Υπουργού Μαριέτας Γιαννάκου, αλλά και αυτό μπαίνει στη μακρά λίστα των πιθανοτήτων που δεν μπορούν να επαληθευτούν αυτή την ώρα. Όπως γνωστοποιήθηκε, πάντως, από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού ο ΚΑΠΑ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει από την Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης, αναλυτικά η ανακοίνωση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Δεκεμβρίου, θα αναχωρήσει για το Μέτσοβο Ιωαννίνων όπου θα παραμείνει έως την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου. Ξαναδείτε τον διάλογο Μητσοτάκη Γεννηματά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον περασμένο Οκτώβριο. Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέρω ότι η άποψή σας είναι να αποσυνδέεται η εκλογή Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις πρόωρες εκλογές. Φόφη Γεννηματά, ναι έχουμε κάνει αυτή την πρόταση από το 2016, αλλά να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, να εκλέγεται μονοκομματικός πρόεδρος με 151 ψήφους. Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό δεν είναι μόνο θέμα διαδικασίας, αλλά και προσώπου. Φόφη Γεννηματά, σκέφτεσαι κάτι, έχεις κάποιον στο μυαλό σου, Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι, τα Χριστούγεννα θα ξεκλέψω ένα διήμερο να πάω στο βουνό, εκεί παίρνω τις σημαντικές αποφάσεις. Φόφη Γεννηματά, ούτε εκεί ταιριάζουμε, εγώ τις παίρνω στη θάλασσα.